Κυρία Κατσέλη, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος δημιούργησε μέσω του crowdfunding το Act for Greece. Ποιος είναι ο στόχος του? Ο στόχος είναι διπλός. Να στηρίξουμε την πατρίδα μας και να στηρίξουμε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αλλά και συγκεκριμένες κοινωνικές δραστηριότητες. Αυτός είναι ο ένας στόχος, ο κοινωνικός στόχος, γι' αυτό το λέμε κοινωνική τραπεζική. Και ο δεύτερος στόχος είναι να στηρίξουμε μέσα από αυτό το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο καινοτόμες προσπάθειες, ιδιαίτερα από νέα παιδιά τα οποία, και νέους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν πολλές ιδέες, αλλά δεν έχουν τους πόρους ή την τεχνογνωσία να κάνουν την ιδέα πράξη. Πώς εξελίσσεται το crowdfunding στην Ελλάδα? Το δέχονται οι Έλληνες? Κοιτάξτε, ήταν η πρώτη προσπάθεια. Και μέχρι τώρα η απήγηση είναι πάρα πολύ θετική. Ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε στην Ελλάδα 1η Φεβρουαρίου από την Εθνική Τράπεζα, η οποία φέτος γιορτάζει τα 175 χρόνια λειτουργίας της. Μια τράπεζα που πάντοτε έχει συνδέσει την πορεία της με την εξέλιξη του ελληνισμού, με την Ελλάδα, με επενδύσεις σε υποδομές και με στήριξη κοινωνικών πρωτοβουλειών μεγάλης εμβέλειας. Είναι και ένα καινοτόμο πρόγραμμα, το οποίο χρειάζεται χρόνο πραγματικά για να καταλάβει ο άλλος περί τίνος πρόκειται. Αλλά όπως είπα και στην ομιλία μου, ξεκίνησε γιατί λάβαμε κάποια στιγμή ένα τηλέφωνο από την Αυστραλία. Θέλανε ομογενείς της Διασποράς να στείλουν χρήματα στην Ελλάδα, να βοηθήσουν διάφορες ευάλωτες ομάδες και φοβόντουσαν ότι τα χρήματα δεν θα πιάσουν τόπο, δεν θα φτάσουν στους αποδέκτες τους. Και αυτή είναι και η δεύτερη μεγάλη, νομίζω, προσφορά μιας τέτοιας πλατφόρμας, ότι εγγυάται την λογοδοσία και πραγματικά την διαφάνεια στην στήριξη δράσεων μέσω οργανισμών και μη κυβερνητικών οργανώσεων, πανεπιστημίων κτλ. Και την παρακολούθηση έτσι ώστε ο δωρητής ή ο επενδυτής να ξέρει πού πάει μέχρι και το τελευταίο του ευρώ και να μπορεί να κατανοήσει και να εκτιμήσει την αξία της προσφοράς του. Θα μπορούσε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος να κάνει κάτι αντίστοιχο στην Κύπρο? Έχουμε, όπως ξέρετε, την Εθνική Κύπρου. Η Εθνική Κύπρου θα πρέπει να το συζητήσουμε, γιατί είμαι και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Κύπρου. Η Εθνική Κύπρου θα πρέπει και εκείνη να δραστηριοποιηθεί. Νομίζω θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα. Και γιατί όχι, να γίνει ένα πρόγραμμα Act for Cyprus. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.